Πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης τελετή βράβευσης των φορέων και των προσώπων που συνέβαλαν στην πρωτοφανή για τα ελληνικά διεθνή δεδομένα εκένωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης το βράδυ της 21ης Αυγούστου κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στον Εύρο. Για να φτάσουμε στη χθεσινή ημέρα, είναι τέσσερις μήνες, κλείσαμε χθες, ήταν 21 Αυγούστου. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σχολιάζαμε και με τον υφυπουργό, τον κ. Θεμιστοκλέο, χθες και με τον διοικητή και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΠ. Ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα από πάρα πολλούς ανθρώπους. Εμείς, χθες έγινε μια συγκινητική εκδήλωση βράβευσης κάποιων ανθρώπων, στο πρόσωπο των οποίων βραβεύσαμε πάρα πολλούς από πίσω. Δηλαδή, στο πρόσωπο του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, όλους γιατρούς. Στον πρόεδρο της Διευθύνουσας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όλους τους νοσηλευτές που ήταν το βράδυ εκεί. Και πόσους άλλους ανθρώπους που συνέδραμαν από την Θεσσαλονίκη, από εθελοντές, από τα νοσοκομεία της Καβάλας, της Ξάνθης, της Κομωτινής που παρέλαβαν ασθενείς, από το νοσοκομείο του Δημοτήχου που παρέλαβε το μωρό. Και τις επόμενες μέρες, ξέρετε, δεν τελείωσε η εκένωση εκείνο το βράδυ. Ήταν μια πολυσύθητη διαδικασία. Εμείς μείναμε 5 μέρες πάνω. Εγώ και δηλαδή μείναμε 5 μέρες μέχρι και όντως να πάει πίσω ο τελευταίος ασθενής. Και πολυήμερη, κύριε Διοικητά, και να πούμε, θα δούμε και στα πλάνα. Εδώ βλέπουμε και την τελετή βράβευσης φυσικά η οποία υπήρξε. Αλλά και αυτό εδώ το μωράκι, αν μπορεί να μείνει λίγο εικόνα, το οποίο, κύριε Διοικητά, γεννήθηκε εν κινήσει προς το νοσοκομείο Δημοτήχου, έτσι. Να μείνει λίγο εικόνα. Ναι. Ανάμεσα στο. Στα χωριά τυχερό και φυλακτό. Αυτό το, όπως είπε και ο Σεβασμιώτης, αυτό το μωρό δεν έχει φοβηθεί τίποτα. Θα είναι τυχερό στη ζωή του. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο χωριά και στο χωριό Λύρα, ανάμεσα σε αυτά τα τρία χωριά, όποιο. Πώς να μην ήταν να είναι ένα τυχερό μωρό. Εμείς του ευχόμαστε υγεία, να είναι γερό. Δώσαμε ένα συμβολικό δώρο στο μωράκι, γιατί είναι η ελπίδα. Ξέρετε, αυτό το μωρό για μας εκεί ήταν η συγκίνηση. Δηλαδή, εκεί όλοι κρατιόμασταν με τον υφυπουργό Σκούνταγα, γιατί καθόταν δίπλα μου, τον ξέρω και πάρα πολλά χρόνια. Τον Σκούνταγα ήμασταν, κρατιόμασταν μέχρι που μίλησε η διοικήτρια της Κομωτινής με μια πάρα πολύ ωραία ομιλία που έκανε. Παράλληλα, ο διοικητής τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας Δημήτρης Τσαλικάκης αναφέρθηκε και στις αναβαθμίσεις των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα των επιγόντων των περιστατικών που προχωρούν το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομειακά ιδρύματα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Το νοσοκομείο της Καβάλας, όπως και όλα τα νοσοκομεία, τα περισσότερα νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας, έχουν ενταχθεί τα ΤΕΠ. Ναι. Τα ΤΕΠ θα αναβαθμιστούν, θα εξυγχρονιστούν και μαζί με άλλα πράγματα συνοδευτικά γύρω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θα αλλάξουμε τα πατώματα και τις πόρτες, ναι, θα αλλάξουν γενικά ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός των ΤΕΠ, ώστε να δώσουμε τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, έτσι όπως έπρεπε να είναι τα επίγοντα στα περισσότερα νοσοκομεία. Ξέρετε, τα δικά σας, τα έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, ναι, τις Καβάλας ενώ, είναι λίγο στενάχωρα ως προς την διαδικασία διαδρομής. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε και το ασθενοφόρο να μπαίνει και ο ασθενής, ο πολυτραυματίας, ο τραυματίας να μπαίνει κατευθείαν στον χώρο στον οποίο θα πέφτουν πάνω οι γιατροί, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να δώσουν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον άνθρωπο για να το σώσουν. Συν όλος ο άλλος σχεδιασμός που είναι με τα ευρωπαϊκά πρώτα. Επίσης έχουμε σχεδόν όλα τα ΤΕΠ του Ιπποκρατίου και του ΑΧΕΠΑ. Του Ιπποκρατίου, αν μου επιτρέπετε, που είναι και ένα δύσκολο νοσοκομείο, είναι μικρά τα ΤΕΠ. Η επέκτασή τους θα μας μειώσει και τους χρόνους αναμονής. Του ΑΧΕΠΑ, το οποίο έρχεται, του Κιλκής, το οποίο έχει ενταχθεί. Στο Κιλκής, μάλιστα, όσον είπε, αν δεν μπήκε αυτές τις μέρες, θα μπει ο εργολάβος και ξεκινάει ανακατασκευή. Στην Αλεξανδρούπολη, 14 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψη, 90.000 τετραγωνικά. Να σας πω το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το ξέρω, γιατί τώρα με την εκένωση τα μάθαμε και τους αρχούς θα παίξουν ένα τεράστιο νοσοκομείο. Ακόμη καλύτερα όλο αυτό.